Έχεις μία κατά. Το μεγάλο θέμα Αλεξάνδρας Θεσσαλονίκης είναι για ένα τρίχρονο παιδί. Σε έναν παιδότο. Αυτό ο Χρήστος Εμμανουήλ, που ντροπή. Τον γνωρίζουμε όλοι. Έτσι. Είναι Νίκο ντροπή. Μου έδωσε τη δική του μάχη αυτό το παιδί, διότι έπεσε από ένα πολύ σπάνιο σύνδρομο. Και τώρα, ένα χρόνο μετά, και αφού κατάφερε με την οικογένειά του, τη στήριξη της οικογένειάς του και όλες αυτές τις θυσίες το παιδί να σταθεί στα πόδια του, θα πρέπει να έχει ένα σωληνάκι στη μύτη του από το οποίο τρέφεται. Τι έγινε όμως? Έχουμε κοντά μας τη μητέρα του, τη Βασιλική Ελευθεριάδου. Καλημέρα, κυρία Ελευθεριάδου. Καλημέρα. Η οποία βίωσε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση σε παιδότοπο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Κύριε Ελευθεριάδου, θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι συνέβη ενώ είχατε τον Χρήστο Εμμανουήλ κοντά σας? Από τότε δεν ήρθαμε από Αγγλία. Ο Χριστάκης τώρα πλέον είναι ένα παιδάκι που μπορεί να πάει σε όλους τους χώρους να παίξει. Έχουμε πάει και σε άλλους παιδότοπους και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, τώρα που πηγαίνουμε, χαίρονται όταν τον βλέπουν. Έτυχε όμως λόγω της παρέας να πάμε στο συγκεκριμένο παιδότοπο, γιατί συχνάζουν περισσότερο εκεί. Όταν πήγαμε μέσα, ο Χριστάκης, ξέροντας ότι είναι ένας παιδότοπος και έχει πολλά παιχνίδια, κατευθύνθηκε στην είσοδο του χώρου μαζί με το φίλο του. Ο φίλος του μπήκε μέσα, καθώς έμπαινε και ο Χριστάκης, του κλείσανε την πόρτα. Ήμουν από πίσω. Ενώ δηλαδή προσπάθησε το παιδί, επιχείρησε να μπει μέσα. Του έκλεισαν την πόρτα. Ναι. Παραξενεύτηκε και έλεγα, ως προς τι αυτό? Μου λένε, το παιδάκι τι έχει? Λέω, δεν έχει κάτι, λέω. Αν εννοείται για το σωληνάκι, δεν είναι κάτι σοβαρό που θα πρέπει να ανησυχείτε. Είναι ένα σωληνάκι το οποίο τρέφεται από εκεί, δεν έχει κάποιο μηχάνημα από πίσω του ή να είναι κολλημένο πίσω στην πλατούλα του. Απλά θέλει λίγη προσοχή, να μην πάνε τα παιδάκια που είναι όλα μαζί, να μην πάνε και το τραβήξουν από περιέργεια και μόνο. Μου είπαν ότι δεν γίνεται, δεν μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη. Δυστυχώς δεν μπορεί το παιδί να μπει μέσα να παίξει. Πώς δεν προκύπτει? Τους είπα για ποιο λόγο. Από είναι άδικο αυτό. Να προτείνετε να είστε και εσείς αυτό. Μα δεν μου δώσανε εναλλακτική. Δεν μου δώσανε... προέκυψε αυτό. Ρωτάει και ο Νίκος Ρογκάκος. Δηλαδή, με ποια αιτιολογία, όταν τους εξηγήσατε λοιπόν ότι δεν αυτό ήταν κάτι. Μου είπανε ότι δεν είμαστε νοσηλευτές. Ναι. Να πω κάτι. Τι δεν είναι νοσηλευτές? Να αγαπήσει ένα παιδί. Σας είπαν δεν είναι νοσηλευτές. Γιατί πολλοί, πολλοί το έχουν πει αυτό, ναι, ότι δεν είναι γιατροί, δεν είναι νοσηλευτές για να μπορούν να αναλάβουν ένα τέτοιο παιδί. Μα δεν χρήζει βοηθείας ιατρική στο παιδί, στον παιδότοπο. Δεν χρειάζεται πτυχίο, δεν χρειάζεται γνώση. Είναι να αγκαλιάσει αυτό το παιδί και να παίξει μαζί του. Κυρία Ελευθεριάδου, φαντάζομαι ότι είχε συνέπειες και στο παιδί. Εσείς ήσασταν μαζί με το παιδί σας, προφανώς. Ήσασταν μαζί με το παιδί. Πάντα. Μάλιστα. Πάντα είναι με το παιδί μου. Η μάνα θα το προστατεύσει και θα προσέξει το παιδί της. Δεν θέλουμε ούτε νοσηλεύτες. Μα για μεγαλώνουμε, Νίκο. Αυτή η αντίδραση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Θέλουμε έναν παιδότοπο να μπει το παιδί να παίξει όπως όλα τα άλλα παιδιά. Δεν μου δώσανε και την εναλλακτική να αναλάβω εγώ την ευθύνη. Σωστό. Ή να μπω και εγώ μέσα μαζί του. Μάλιστα. Υπάρχουν κανόνες που ο γονιός δεν μπορεί να μπει μέσα. Για να κλείσουμε, Αλεξάνδρα, το παιδί πώς αντέδρασε? Αυτό θέλω να σας πω. Το παιδί άρχισε να κλαίει. Εγώ έπρεπε να το πάρω και να φύγω, οπότε αυτό αντέδρασε έτσι. Τον πήγα στο παιδότοπο που συνηθίζουμε να πηγαίνουμε για να του φύγει όλη αυτή η στεναχώρια. Δεν ήθελε να μπει μέσα στο παιδότοπο που πηγαίνουμε. Αυτό με έκανε τρομερή εντύπωση. Και όταν αναγκάστηκα να τον πάρω και να φύγουμε, όταν πήγαμε στο σπίτι, μου έβαλε το σωληνάκι. Και ακόμα και τώρα προσπαθώ να μην το τραβήξει. Που τρία χρόνια ο Χρήστος δεν πήραζε το σωληνάκι. Κυρία Ελευθεριάδου, ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Όχι, δεν θέλω να το τραβήξω τόσο. Όχι. Απλά εγώ θέλω να πω μια κουβέντα. Σε αυτούς οι οποίοι αντέδρασαν και σας μετακινήστηκαν με αυτόν τον τρόπο το παιδί και εσάς, να πω κάτι και να κλείσουμε τη σύνδεσή μας, κύριε Ελευθεριάδου και Αλεξάνδρα μου. Σα δεν τρέπεστε. Σα δεν τρέπεστε. Εσείς που το κάνατε. Ένα έχω να πω μόνο. Έτσι. Το δικό μου το παιδί αύριο μεθαύριο θα βγάλει το σωληνάκι. Υπάρχουν τόσα παιδιά όμως που η κατάστασή τους είναι μονίμως ανατρεπτική. Δεν είναι... Παραμένουν μόνιμα σε αυτή την κατάσταση. Είναι κρίμα να κλείνουμε την πόρτα σε αυτά τα παιδιά. Έχετε δίκιο. Αστειεύεστε. Είναι κρίμα. Αστειεύεστε, κύριε Ελευθερία. Το λιγότερο που μπορεί να πεις. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν σας άκουσα. Αναστειεύεστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Αλεξάνδρα.